Έξω η κοινωνία διαμαρτύρεται και διεκδικεί, κατακλείζοντας τους δρόμους και τις πλατείες όλη την Ελλάδα. Γυναίκες, νέες και νέοι, εργαζόμενοι και σωματεία κινητοποιούνται και διαδηλώνουν. Λένε «έως εδώ». Οι ζωές μας μετράνε. Κρατούν πανό που γράφουν «ήταν η κακιά η χώρα». Ζητούν δικαίωση για τους συνανθρώπους μας που χάθηκαν τόσο άδικα στα Τέμπη. Μεταξύ αυτών, νέα παιδιά και φοιτητές. Θα μπορούσαν να είναι τα δικά μας παιδιά. Ζητούν να μπει τέλος στη θανατοπολιτική, να μην επαναληφθούν οι ίδιες τραγωδίες, να αποδοθούν ευθύνες και απορρίπτουν το αφήγημα της ατομικής ευθύνης που μας έρβηρε για μια ακόμη φορά ο κύριος Μητσοτάκης. Ο θυμός αυτός, η οργή και η θλίψη που επικρατεί στη χώρα συναντιέται σήμερα με το αίτημα για αλλαγή πολιτικής, για τη μετώπιση της ακρίβειας και του οικονομικού αδιεξόδου, για τον εξευτελισμό της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου, για τη συρρήκνωση της δημόσιας παιδείας, για τις ανισότητες που έχουν διευρυνθεί, για την ιδιωτικοποίηση της υγείας, τώρα και των μοναδικών νοσοκομείων για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου, αγνοώντας τις αντιδράσεις υγειονομικών και γονιών. Τούτες τις μέρες κατατίθεται τέτοιο νομοσχέδιο, αλλά και του νερού, την ίδια ώρα που η χώρα πενθεί και ζητάει πιστικές απαντήσεις στα αμήλικτα ερωτήματα για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτά είναι μάλλον ψηλά γράμματα και η ευκαιρία, καθώς οι δουλειές φαίνεται πως δεν μπορούν να περιμένουν. Η κυβέρνηση βάζει ξανά στο στόχαστρο το νερό. Την ίδια στιγμή, εδώ στην Ολομέλεια της Βουλής, κυρία Κεραμέως, προσπαθείτε να μας πείσετε ότι θα επιλύσετε ως τελικό σας νομοσχέδιο, φαντάζομαι, τον εκφοβισμό στα σχολεία. Με πρόχειρη σειραφή διατάξεων και εκθέσεις ιδεών από μια κυβέρνηση που ασκεί συστηματικά θεσμικό εκφοβισμό, που δεν χάνει καμιά ευκαιρία να κάνει επίδειξη δύναμης, που στηρίζεται στην αστυνομοκρατία και τροφοδοτεί διαρκώς την ένταση, ενώ τορπιλίζει την ηρεμία στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Είναι το τελευταίο νομοσχέδιό σας αυτής της περίοδου διακυβέρνησης. Μια νομοθετική πρωτοβουλία που ολοκληρώνει, κατά τη γνώμη μας, τον κύκλο της καταστροφικής αυτής τετραετίας σε βάρος της δημόσιας εκπαίδευσης. Και ο κύκλος κλείνει με ένα νομοσχέδιο μερικό, επιδερμικό, που αδυνατεί να περιγράψει το πρόβλημα για το οποίο κατατίθεται, πόσο μάλλον να δώσει ουσιαστικές και ολιστικές λύσεις για την αντιμετώπιση του. Δεν μας έχετε πείσει, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Αντίθετα, είναι ένα ακόμα σχέδιο που στοχεύει στις εντυπώσεις και όχι στην ουσία. Όχι μόνο εμείς, αλλά και η ίδια η εκπαιδευτική κοινότητα και κυρίως οι μαθητές και οι μαθήτριες που αντιλαμβάνονται τις αντιφάσεις και την υποκρισία της κυβερνητικής πολιτικής, που καταλαβαίνουν ότι το Υπουργείο Παιδείας συμβάλλει στο κλίμα της έντασης, αποφεύγει κάθε διάλογο, θρέφει τις ανισότητες και επιτίθεται με κάθε δυνατό τρόπο στη δημόσια εκπαίδευση, που αδιαφορεί στην ουσία για τις ψυχοκοινωνικές συνέπειες της πανδημίας και του εγκλεισμού που συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση των φαινομένων βίας, που πετά στα σκουπίδια τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών όπως της UNICEF και της UNESCO και τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες και καταφεύγει σε αυτό που ξέρει καλύτερα, την καταστολή. Στο σχέδιο νόμου απουσιάζουν οι δράσεις που στοχεύουν στην αποδοχή, στη συζήτηση, στη συνεργασία, στον αλληλοσεβασμό, που κάνουν το σχολείο πιο ασφαλές, πιο συμπεριληπτικό και πιο ανοιχτό. Αντίθετα, επιλέγετε να ποινικοποιήσετε τις μαθητικές διεκδικήσεις. Ποινικοποιείτε τους αγώνες των παιδιών που βρίσκονται στους δρόμους και τις πλατείες, που θρηνούν άλλοτε βουβά και άλλοτε φωναχτά για όσους και όσες χάθηκαν στο τρένο του θανάτου, επειδή καταλαβαίνουν πως θα μπορούσαν να βρίσκονται οι ίδιοι στη θέση τους, οι φίλοι τους, τα αδέρφια τους. Με συγκίνηση βλέπω τις εκδηλώσεις των φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που θρηνεί τους φοιτητές του που χάθηκαν και τους υπόλοιπους που είναι τραυματισμένοι. Λίγα λουλούδια, μερικοί στίχοι του Ρίτσου και του Λιβαδίτη. Μηνύματα με τα ονόματα των φοιτητών που χάθηκαν. Το άγαλμα του Αριστοτέλη μπροστά από την Βρετανία, ντυμένο με μαύρο πανί και μερικά λευκά λουλούδια. Είναι εικόνες συγκλονιστικές. Οι ζωές μας
μετράνε κραυγή αγωνίας αλλά και διεκδίκησης των φοιτητών μας απέναντι σε μια κυβέρνηση που κοστολογεί δυστυχώς πολύ φτηνά την ανθρώπινη ζωή, αλλά και απέναντι σε ένα συστημικό μηδιακό σύστημα που προσπαθεί να ξεπλύνει την κυβέρνηση και που δυστυχώς διατυπώνει την άποψη ότι ο θάνατος μπορεί να είναι ευκαιρία για να φτιάξει αυτή η χώρα δρόμους, γέφυρες, σύραγγες και ασφαλές σιδηροδρομικό δίκτυο. Τι θλιβερός κινησμός. Κυρία Κεραμέως, δεν αρκεστήκατε στις διατάξεις του νομοσχεδίου για το σχολικό εκφοβισμό και βάλατε κι άλλα επιπλέον άρθρα. Ρυθμίσεις που αποτυπώνουν με πιο γλαφυρό τρόπο την νομοθετική προχειρότητα και τη διοικητική ανικανότητα. Αναφέρομαι στα άρθρα για τα πανεπιστήμια. Άρθρα που είτε είναι φωτογραφικά, είτε αναθεωρούν προηγούμενους νόμους σας που έχουν οδηγήσει τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα σε αδιέξοδο και διοικητική υπολειτουργία. Ενός θεσμού του Πανεπιστημίου που έρχεται από πολύ μακριά και που σήμερα απαξιώνεται στα χέρια σας, στα χέρια μιας εναλλακτικής δεξιάς με κολεγιακό σύνδρομο. Και επίσης υπάρχουν και άρθρα μικροπολιτικής στόχευσης της τελευταίας στιγμής προεκλογικά, όπως και κάποιες από τις τροποποιούμενες διατάξεις που αναφερθήκατε σε αυτή την τροπολογία, τις σκέψεις πάμε και όπου βγει. Αναφέρομαι στα άρθρα 4 έως 7, ενώ στο άρθρο 9 παρατείνεται θητείες, δείχνοντας ότι οι εθνικές αρχές δυστυχώς αντιμετωπίζονται ως φορείς τακτοποίησης αρεστών προσώπων. Κυρία Κεραμέως, σας το λέμε ανοιχτά. Το νομοσχέδιο που καταθέσατε δεν μπορεί δυστυχώς να λύσει τίποτα, γιατί η κυβέρνησή σας εχθρεύεται το δημοκρατικό ανοιχτό σχολείο της συμπερίληψης, του σεβασμού και της διαφορετικότητας. Είστε μέρος του προβλήματος και όχι της λύσης. Είστε ο θεσμικός εκφοβιστής απέναντι στη νέα γενιά, στους εκπαιδευτικούς, στους φοιτητές και στους γονείς. Και η σημερινή απεργία και η μαζική κινητοποίηση δείχνει ένα μόνο πράγμα. Ότι έχετε τελειώσει πολιτικά και έχετε χρεοκοπήσει, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης. Κρατώ στη σκέψη μου τις εικόνες από τις εκδηλώσεις μνήμης των φοιτητών που θρηνούν τους χαμένους συναδέλφους τους. Ζητάμε, όπως και υποσδέ, δικαιώματα και ασφάλεια στους χώρους εκπαίδευσης και εργασίας. Ζητάμε εξασφάλιση σύγχρονων και ασφαλών δημόσιων συγκοινωνιών για τους εργαζόμενους, τους φοιτητές και το σύνολο του επιβατικού κοινού. Και κλείνω με μια αναφορά στη σημερινή ημέρα της γυναίκας, 8 του Μάρτη. Και οι γυναίκες συνεχίζουν τον αγώνα χειραφέτησής τους σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Είμαστε αδιαπραγμάτευτα μαζί τους. Αλλά αυτή τη φορά είμαστε κυρίως με τις γυναίκες και τα νέα κορίτσια που χάθηκαν στο τρένο του θανάτου. Με τις μανάδες που δεν πήραν απάντηση στο μήνυμα «Πάρε όταν φτάσεις». Με τις γυναίκες που έχασαν τους αγαπημένους τους μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών. Ζητάμε να σταματήσει η αποποίηση των ευθυνών και να δοθούν άμεσα απαντήσεις. Ζητάμε σεβασμό στην αλήθεια, σεβασμό στα θύματα. Το ποτάμι της οργής ξεχυλίζει. Τη σπίθα φοβάστε και την έκρηξη της νέας γενιάς. Τα παιδιά δεν υποτάσσονται. Στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν συνεχίζουμε. Πενθούμε, αναστοχαζόμαστε και απαιτούμε κάθαρση. Ευχαριστώ πολύ.